τον κάθε εβδομάδα. Έχουμε λεφτά για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις στο τέλος του μήνα ή θα χρειαστεί πάλι να βγούμε στη γύρα για να δούμε τι θα γίνει. Ομολογουμένως, το ακούω από τότε που ανέλαβα. Και βέβαια η απάντησή μας είναι γνωστή και νομίζω είναι και η πιο συνετή απάντηση που πρέπει να δίνεται. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι να μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στον χρόνο που πρέπει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Αν έπρεπε να απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι, και αν αυτή η ερώτηση μου γινόταν όπως και μου έγινε στις αρχές του Φλεβάρι, τότε βλέποντας το τι έχω αναλάβει, το τι έχουμε αναλάβει, έχοντας έναν πίνακα που μας έδειχνε τι έχουμε στο ταμείο και πώς εξελίσσεται αυτό το ταμείο, έπρεπε να πω στις 29 του Γενάρη ότι στις 24 του Φλεβάρι δεν έχω χρήματα και δεν ευθυνόμασταν εμείς. Α, δεν είχαμε χρήματα, δεν είχαμε. Το Φλεβάρι για να πληρώσουμε. Υπήρχε 24 του Φλεβάρι και το απάντησα και στη Βουλή κάποια εποχή που χρειάστηκε, σύμφωνα με τον πίνακα αυτό που πάρε. Αυτό ο κύριος Βαρουφάκης το ήξερε, που έλεγε στη διαπραγμάτευση όλο το Φλεβάρι ότι δεν θέλει χρήματα από τους δανειστές. Μετά ήρθε η σειρά μου. Συγγνώμη που σας ρωτώ, αλλά ήρθε η σειρά μου, αυτόματα το μυαλό μου. Θα σας απαντήσω. Γύρισα πίσω στο Φλεβάρι και λέω, ο Μάρδας δεν είχε λεφτά να πληρώσει συντάξεις και ο Βαρουφάκης έλεγε δεν θέλω λεφτά από τους δανειστές. Μετά όμως βρήκαν. Αλλά αν η ερώτηση αυτή μου γινόταν στις 29 του μηνός και έπρεπε να απαντήσω έχω ή δεν έχω, έπρεπε να πω, σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε αναλάβει, ότι έχοντας υπόψη ότι 24 του Φλεβάρι είχα ένα ταμιακό έλλειμμα της τάξης των 450 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό παρέλαβα, τότε κανονικά δεν έπρεπε να μπορούσα να πληρώσω μισθούς και συντάξεις. Η απάντηση ήταν αυτή που σας έδωσα. Χρήματα βρέθηκαν, τακτοποιήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις του κράτους, όπως και του Μάρτη, όπως και του Απρίλη, όπως και του Μάη, όπως και τώρα. Όπως εγώ ενδιαφέρομαι για τον Ιούνιο. Για τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι μισθοί και συντάξεις βεβαίως τακτοποιήθηκαν, όχι όλες οι υποχρεώσεις του κράτους. Σε ό,τι αφορά, δεν είναι μόνο μισθοί και συντάξεις, είναι και ένα άλλο σύνολο δαπανών που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και, αν θέλετε, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Φαντάζομαι, οπότε, κυρία Μακρύ, αναφέρεται στο γεγονός ότι χρωστάει το ελληνικό δημόσιο πολλά χρήματα και σε εταιρείες και σε ιδιώτες. 1,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το Δεκέμβρη. Έχουν αυξηθεί τα ληξιπρόθεσμα, έχω τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου τον Απρίλιο, δεν ξέρω του Μάιου, δεν έχουν βγει μάλλον ακόμα. 4,1 δισευρώ τον Απρίλιο του 2015, συνολικές οφειλές του κράτους ήταν 3 δισεκατομμύρια το Δεκέμβριο. Που σημαίνει ότι 1 δισεκατομμύριο επιπλέον είναι η στάση πληρωμών. Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Δεν είναι στάση πληρωμών, εμείς συνεχίζουμε να λέμε μετάθεση πληρωμών. Προσέξτε τι γίνεται. Η αγορά, φαντάζομαι, το λέει στάση πληρωμών. Ομολογουμένως. Πάντως, όπως και να τη βαφτίσετε, με όποια δημιουργική ασάφεια, σημασία έχει ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα λεφτά. Ακριβώς. Mm. Και η οικονομία μας, που έχει ήδη σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερο. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Έχουμε σε σύνολο 12,5 δισεκατομμύρια δαπάνες έως τον Απρίλη. Δεν έχουν πληρωθεί 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω μια κατάσταση, αλλά δεν είναι τόσο φοβερό αυτό το ποσό. Γιατί γίνεται φοβερό? Γιατί έτσι αποκτά μια άλλη διάσταση. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα βεβαιότητας και αυτό το κλίμα βεβαιότητας, ένα ποσό το οποίο σας έδωσα δύο νούμερα, 12,5 και περίπου ένα. Και γιατί δεν δανείζουν οι τράπεζες, κύριε Υπουργέ? Τώρα, γιατί έχουν κατεβασμένα τα στόρια. Έρχομαι στις υποχρεώσεις του κράτους. Το 12,5 με ένα και κάτι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Σαφώς είναι κάτι. Δεν το αγνοούμε και σαφώς λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα της αγοράς. Αλλά είναι το γενικότερο κλίμα το οποίο από τις ευρωεκλογές και μετά άρχισε να αλλάζει και η αβεβαιότητα άρχισε να αναπτύσσεται, οπότε στο πλαίσιο αυτής της αβεβαιότητας που υπάρχει, το 1,5 ηχή αρκετά μεγάλο. Την οποία δεν είναι πρώτη φορά. Δεν την παρήγαγε σε μεγάλο βαθμό η πολιτική σας. Ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματευτήκατε. Ο τρόπος με τον οποίο πριν επισπεύσατε τις εξελίξεις πιέζοντας το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ θα μπορούσατε, για παράδειγμα, εγώ σας το είχα γράψει καμιά δεκαριά φορές, να βρείτε με την τότε κυβέρνηση έναν κοινό τόπο, να κάνετε μια συμφωνία. Να εκλέξετε πρόεδρο μαζί, να συμφωνήσετε την ημερομηνία των εκλογών, να προχωρήσει η χώρα συντεταγμένα στην επόμενη μέρα και να μην βρεθεί στη δυσκολία που βρέθηκε τώρα. Ναι, τώρα προσέξτε τι γίνεται. Θεωρούσαμε ότι η πολιτική εκείνη η οποία εφαρμοζόταν ήταν μια διέξοδη πολιτική. Και το απέδειξε η ίδια η πολιτική.
έκλεισε το 2014 με αυτό το γνωστό πρωτογενές πλεόνασμα που είναι τα έσοδα μείον τις δαπάνες για τη λειτουργία του κράτους, περίπου στο μισό από ό,τι προβλεπόταν. Ναι, βέβαια. Ναι, προσέξτε. Να είστε δίκαιος όμως, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Διότι μέσα σε αυτό είναι και το πρώτο δίμηνο του 2015. Όχι, όχι, όχι. Αναφέρομαι στο 2014. 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ναι, αλλά μέχρι το Φεβρουάριο είναι το οικονομικό, ναι, έτος του 2014, ναι, κύριε Υπουργέ. Έχει δίκιο. Κάποιες, κάποιες περνάνε. Κάποιες περνάνε. Ο Φεβρουάριος και ο Φλεβάρης είναι μέσα στο αποτέλεσμα που μου λέτε. Ναι. Αλλά δηλαδή η εκλογική περίοδος και έσοδα. Και ουσιαστικά τα έσοδα κατέρευσαν Δεκέμβρη, επίσης τα έχω. Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη ήταν η μεγάλη κατάρρευση των εσόδων, που βεβαίως βοήθησε, συνέβαλε στο να καταρρεύσει όλο το πλεόνασμα του 2014. Πριν πάμε σε αυτό όμως, επειδή το αρχικό μου ερώτημα είναι, ήταν αν υπάρχουν λεφτά για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα, απάντηση δεν πήρα. Η απάντηση είναι, για δεν το αν υπάρχουν. Με τα δεδομένα, μάλιστα, το με παράδειγμα του Φεβρουαρίου που μου δώσατε, μου δίνει να καταλάβω ότι μπορεί να μην υπάρχουν. Όχι, και τώρα. Θα σας απαντήσω. Δεν πρόφθασα να ολοκληρώσω. Και μετά να μου απαντήσετε για το αν κατά τη γνώμη σας θα πληρωθεί και ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα στο τέλος του Ιουνίου. Διότι τον ιδιωτικό τομέα τον ξεχνάμε όλοι. Υπάρχει μόνο το δημόσιο στην Ελλάδα. Μόνο το κράτος. Δύο ερωτήσεις. Με τα δεδομένα που έχουμε, πληρώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις το συγκεκριμένο μήνα. Έρχομαι στην ερώτηση που κάνετε ότι μας ενδιαφέρει το δημόσιο και δεν μας ενδιαφέρει ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί οι μισές δαπάνες του προϋπολογισμού πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Δηλαδή, σαφώς δεν δίνουμε μισθούς, αλλά έχουμε λειτουργικές δαπάνες, καταναλωτικές δαπάνες, προμήθειες, αυτά όλα πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και μεριμνούμε έτσι ώστε αυτά να τα κρατήσουμε το δυνατό ψηλότερα. Έχουμε βέβαια και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, έχουμε όμως και τις συντάξεις όλου του κόσμου, του ΙΚΑ, του ΟΓΑ. Δεν είναι μόνο οι συντάξεις του δημοσίου που παίρνουν χρήματα από εμάς, δηλαδή τα ταμεία του δημοσίου που παίρνουν χρήματα από εμάς έτσι ώστε να δώσουν τις συντάξεις τις οποίες πρέπει να δώσουν. Όλα τα ταμεία παίρνουν από τον προϋπολογισμό του κράτους που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους. Κύριε Υπουργέ, να δεχθώ εγώ ότι έχουμε, με βάση τα δεδομένα της στιγμής όπως είπατε, και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, να μας πείτε δηλαδή αν περιμένετε κάποια δυσάρεστη ανατροπή που θα το αλλάξει αυτό, αλλά ας δεχθούμε ότι έχουμε για το μήνα Ιούνιο. Για τον Ιούλιο έχουμε. Θέλω να πω πόσο μπορεί να συνεχίζεται αυτό. Η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι φτάσαμε στο μη παρέκει. Τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά τα οποία βλέπω και τις εκτιμήσεις που έχουμε έως το τέλος του μήνα. Αυτό. Τώρα, αν έρθει ένα πρόβλεπτο γεγονός ή οτιδήποτε, μια καταστροφή, λόγου χάρη, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Σε ό,τι αφορά το άλλο το οποίο είπατε, κατά πόσο μέχρι πού μπορούμε, η απάντηση που θα σας δώσω είναι αυτή που είπα προηγουμένως. Ότι εμάς το ενδιαφέρον μας είναι ένα, να μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στον χρόνο που πρέπει. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί από σήμερα έως τέλη Ιουνίου, και αν θέλετε έως τέλη Ιουλίου, υπάρχει ένα σύνολο ημερών. Εδώ υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που είναι εύλογο ότι θα επηρεάσουν τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας. Προσέξτε, προσέξτε. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτούς τους παράγοντες, να αγνοήσουμε αυτούς τους παράγοντες και να πούμε κύριε, θα πληρώσουμε. Ξεκινήσαμε διακηρύσσοντας το Φεβρουάριο ότι δεν έχουμε ανάγκη τα χρήματα των δανειστών και έχουμε φτάσει σε ένα απολύτως οριακό σημείο σήμερα. Πόσο ακόμα μπορεί να παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα? Αυτό το απολύτως οριακό σημείο το ακούω από το Φλεβάρι, τον Μάρτι, τον Απρίλη μέχρι σήμερα. Μόνο, κύριε, επαναλαμβάνω. Όταν, μα δεν είναι τώρα. Όταν, προσέξτε, με τα δεδομένα που έχουμε φαίνεται ότι έχουμε ένα πρόβλημα πληρωμών, όπως σωστά είπατε, και μεταθέτουμε κάποιες πληρωμές προς το μέλλον. Κάποιες πληρωμές, όχι όλες τις πληρωμές, κάποιες πληρωμές. Λοιπόν, δεν μπορούμε, επαναλαμβάνω. Όχι μόνο, και τις πληρωμές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μεταθέσαμε. Θα δούμε τι θα γίνει και για αυτές. Και έρχονται 6,5 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε χρήματα, κύριε Υπουργέ, συμπληρωματικά στην ερώτηση του κύριου Παπαδόπουλου. Έχουμε χρήματα για μισθούς και συντάξεις ή έχουμε και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη στιγμή που πακετοποιήσαμε τις δόσεις τέλος του μηνός? Κατά την οποία έχουμε μπροστά μας 18 μέρες. Τώρα εσείς έως ότου φτάσουμε στους και συντάξεις και ετοιμάζεστε και πληρώνουμε να πληρώσετε και το ταμείο. Ναι. Έως ότου φτάσουμε στο τέλος του μήνα και υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων ανάμεσα σε αυτές τις δύο ημερομηνίες, μπορώ να σας πω ο οποιοσδήποτε υπουργός οικονομικών θα σας απαντούσε όπως ακριβώς απάντησε. Κυρία Δεν πρόκειται κάποιος να πει
έχοντας υπόψη, επαναλαμβάνει, ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα. Μα ποιοι είναι αυτοί οι παραγόντες, η συμφωνία είναι, είναι η συμφωνία, η συμφωνία. Είναι, δηλαδή, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά πόσο θα ανοίξει. Αν δεν έχουμε συμφωνία με τους εταίρους, δεν θα πληρωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί δεν έχουμε χρήματα και επιλέγετε μισθούς και συντάξεις. Αυτό είναι πιο καθαρή απάντηση. Εσείς βάζετε αυτή την υπόθεση και εγώ σας λέω ότι θα έχουμε συμφωνία, ως εκ τούτου η ερώτηση που κάνετε έχει έναν ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Αλλά όχι, δεν υπάρχει λόγος τώρα δική σας τοποθέτηση δεν έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Την ίδια ερώτηση, την ίδια ερώτηση. Ξέρετε, έχουν περάσει κάποιοι μήνες, όχι πολύ. Ξέρετε, πόσους μήνες μας απαντάει η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, ότι θα έχουμε συμφωνία. Προσέξτε, η ίδια ερώτηση. Ακούμε διαρκώς. Έρχεται, είμαστε στο παραπέντε. Θέλω δε να σας πω ότι έχω και ένα non-paper της κυβέρνησης 27 Μαΐου του 2015 που λέει σήμερα το βράδυ ξεκινά η διαδικασία συγγραφής της συμφωνίας. Ήταν 27 Μαΐου, κύριε Υπουργέ. Πάμε στον κύριο Δελατόλα. Πάντως, κύριε καθηγητά. Δεν απάντησα βέβαια, αλλά θα σας απαντήσω. Είμαι σίγουρος για να βράδυ. Την απάντηση.